Σε τι περίοδο επαγγελματικής επιτυχαίνουμε, σε περίοδο έμπνευσης, σε περίοδο δημιουργίας, ανάπαυλας? Κοίταξε, έχει έρθει η άνοιξη, οπότε για μας ξεκινάει πολλή δουλειά στο ατελιέ. Έχουμε πολλά νηφικά που ετοιμάζουμε, φορέματα για το καλοκαίρι. Αλλά είναι και μια δημιουργική περίοδος για μένα, ναι. Δοκιμάζω πολλά καινούργια πράγματα. Πώς θα χαρακτήριζες την όλη πορεία σου? Μια πορεία δεν μπορεί να είναι ευθεία, ούτε μπορεί να είναι μόνο ανωδική. Δεν υπάρχει συνταγή για την επιτυχία, υπάρχει μόνο για την αποτυχία, να μην κάνεις τίποτα. Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει αποτυχίες ποτέ στη ζωή μου, γιατί για μένα είναι ή πετυχαίνω ή μαθαίνω. Ποιος είναι ο ορισμός για σένα της καλοντημένης γυναίκας? Βρίσκω πάρα πολύ περιοριστικό να βάζεις σε κατηγορία τους ανθρώπους με οποιαδήποτε έννοια. Ακόμα και αν είναι το στυλ αυτό. Άρα δεν υπάρχει κάτι στο στυλ μιας γυναίκας που δεν αντέχεις να το βλέπεις με τίποτα? Δεν μπορώ μια γυναίκα που είναι γενής. Δεν πρόκειται να γίνει ωραία ποτέ. Ό,τι και να κάνει. Όσο όμορφη και να είναι. Η τηλεόραση τι γεύση σου έχει αφήσει μέχρι στιγμής? Θετικό το πρόσημο? Πάρα πολύ θετικό. Είναι πολύ θετικό γιατί εγώ δεν έχασα τον εαυτό μου. Αυτή η περίοδος με ενδιαφέρει πάλι. Δεν ξέρω. Έτσι κάπως μου έχει λείψει. Είμαι πάρα πολύ άνετα προς το σφακό. Μ' αρέσει η διάδραση πάρα πολύ. Υπάρχουν φορές που σε μπλοκάρει το ότι είσαι αναγνωρίσιμος? Έχω περάσει πολύ δύσκολα με όλο αυτό τα περασμένα χρόνια. Πλέον κάτι που το έχω αποδεχτεί. Που νιώθω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου και αυτό ξέρεις γιατί έγινε, γιατί νιώθω συνεχώς σεβασμό από πάρα πολύ κόσμο διαφορετικό και συνειδητοποίησα ότι με σέβονται για αυτό που ακριβώς είμαι. Δηλαδή μπορώ να πηγαίνω από το να κάνω πολύ ωραία φορέματα και να πηγαίνω ας πούμε να βρίσκομαι ωραίες γυναίκες και να κάνω πολύ ωραία πράγματα και από την άλλη να είμαι στα κλαρίνα και από την άλλη να είμαι σε κλαμπ και να χορεύω τέκνο. Είναι δύσκολο να είσαι αυθεντικός σε έναν χώρο που αν μη τι άλλο έχει πολύ γκλαμ, έχει πολύ κομιλφό? Μα το να είσαι αυθεντικός είναι το εύκολο, το δύσκολο είναι να προσποιείσαι. Γιατί συνεχώς πρέπει να κρατάς μια μάσκα. Το ησυχαστήριό σου ποιο είναι? Συνήθως είναι το χωριό μου στα Τζουμέρικα. Τι κάνεις εκεί όταν πηγαίνεις? Κάθομαι και απολαμβάνω και ακούω τα πουλιά και τη φύση και το φως και περπατώ στο δάσος, στο ποτάμι, τέτοια πράγματα. Τρώω, μπουσουλάω με τους γονείς μου, ξέρεις, γίνομαι παιδάκι, κοιμάμαι πάρα πολύ αυτά. Ακούγοντας τη λέξη παιδικά χρόνια, ποιο είναι αυτό που σου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό? Το να είμαι μοναχικός. Να είμαι μοναχικός για να δημιουργώ. Να κρύβομαι. Δηλαδή να είμαι κάτω από ένα κρεβάτι, ας πούμε, να με ψάχνουμε στο σπίτι για ώρες. Να με ψάχνουν, αλλά να φωνάζω το όνομά μου. Δεν με ψάχνανε. Άγγελε, Άγγελε, είσαι εδώ. Νομίζω ότι σε έχω φύγει. Και εγώ να είμαι κάτω από ένα κρεβάτι και να ζωγραφίζω. Ποιο είναι το αποτύπωμα που σου έχει αφήσει ο πατέρας σου και ποιο αυτό που σου έχει αφήσει η μητέρα σου? Το κάθε παιδί που μεγαλώνει μια οικογένεια, που έχει, έχω αδερφό, ενώ μεγαλώνει στο ίδιο περιβάλλον, δεν μοιάζουμε καθόλου σε αυτό που σκεφτόμαστε. Γιατί άλλο μυαλό έχω εγώ, άλλο έχει αυτό. Θα σου πω τι αποτύπωμα έχει αφήσει γενικά η οικογένειά μου. Επειδή είναι εργατική οικογένεια, κάθε μέρα δουλεύουν με τα χέρια του. Όταν δεν δουλεύω με τα χέρια μου, νομίζω ότι δεν έχω κάνει κάτι. Γάμοι ομόφυλων ζευγαριών, απόκτηση παιδιών, σύμφωνα συμβίωσης. Ο τρόπος που συζητιούνται όλα αυτά σε ενοχλεί? Καλά, ο τρόπος που συζητήθηκε ήταν γελίος. Να ρωτάνε τον καθένα, ας πούμε. Αν είναι αλλήμον, να ρωτάμε τον καθένα και να έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Θα σου πω γιατί. Θα βοηθήσει όλες τις πραγματικές οικογένειες που υπάρχουν ήδη και αυτές πρέπει να δημιουργηθούν. Γιατί θεωρώ ότι αυτή η πολύ νέα γενιά που είναι τώρα θα μεγαλώσει χωρίς να έχει στο μυαλό της όλα αυτά τα κλισέ και όλα αυτά τα χαζά αστεία και, που ακούγονται συνέχεια γύρω σου και το οποίο νομίζω ότι είναι κάτι αστείο, αλλά στην πραγματικότητα πληγώνεις κάποιον που σε ακούει την στιγμή. Πρέπει να προσέχει κανείς τι λέει γενικά. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ αυτός περνάει από δίπλα σου. Τι περνάει και τι κουβαλάει. Γενικά προσπάθησε να είσαι γενικός με τους ανθρώπους.